θα ήθελα να παρακαλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κύριο Λευτέρη Κρέτσο, να ανέβει στο βήμα, να μας βάλει στο νόημα της σημερινής εκδήλωσης και να μας απευθύνει και ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια από την ημέρα που χάρη στον αγώνα των εργαζομένων και την αλληλεγγύη της κοινωνίας άνοιξε και πάλι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Σε αυτά τα 3 χρόνια έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά για το ποια ΕΡΤ θέλουμε. Και ο καθένας από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είχε τη δική του απάντηση. Σήμερα θα δούμε ένα δείγμα, κατά την άποψή μου, είναι το δείγμα της ΕΡΤ που θέλουμε. Της ΕΡΤ που ονειρευόμαστε και μας αξίζει. Και εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό σχέδιο επί χάρτου, αλλά για μια σειρά υλοποιημένων πραγμάτων, για ένα project το οποίο είχε αρχή, είχε μέση και είχε τέλος. Διότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, όλοι έχουν άποψη και όλοι είναι καλοί στο να σχεδιάζουμε ένας ευρηματικός λαός, αλλά νομίζω ότι πάσχουμε συνήθως στον τομέα της υλοποίησης. Αυτό λοιπόν που θα δούμε σήμερα, νομίζω είναι μια ΕΡΤ που πρωτοπορεί και από τεχνολογικής άποψης και για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και για τα διεθνή. Μια ΕΡΤ που καινοτομεί στο περιεχόμενο και ανοίγει το δρόμο για τηλεόραση του μέλλοντος. Μια ΕΡΤ που προσφέρει πολλές λύσεις και πολλές υπηρεσίες στο τηλεοπτικό κοινό. Μια ΕΡΤ που προσεγγίζει τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μάθει να είναι συνεχώς με το κινητό στο χέρι, συνεχώς στο διαδίκτυο, ζητούν διαδραστικές υπηρεσίες και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτές. Και μια ΕΡΤ βέβαια που αγκαλιάζει όλους τους πολίτες, διότι αυτές οι υπηρεσίες τις προσφέρει δωρεάν, ελεύθερα και είναι εύκολες στη χρήση τους, τόσο για αυτούς που έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και για αυτούς που νιώθουν λιγότερο εξοικειωμένοι. Πριν από λίγους μήνες είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο είχε έναν τίτλο, έτσι προσπάθησα να είναι λίγο και ουσιαστικός αλλά και ενδιαφέρον. Και έλεγα ότι η τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση παραμένει ο βασιλιάς. Και η απάντηση σε αυτό είναι γιατί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν και από το διεθνές περιβάλλον ότι πραγματικά η τηλεόραση είναι ο βασιλιάς. Δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη και αλλού και σε άλλες χώρες δαπανούν δισεκατομμύρια για δίκτυα οπτικής γενιάς για να μπορούν οι πολίτες να απολαμβάνουν και να καταναλώνουν περισσότερο περιεχόμενο. Όχι από την παραδοσιακή συσκευή, αλλά και από αυτήν τη συσκευή. Όμως η τηλεόραση, ακόμη και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ακόμη και σε αυτές τις δομικές μεταβολές, καταφέρνει να έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Και όχι μόνο η τηλεόραση με την ευρία έννοια και τις νέες μορφές παραγωγής, αναπαραγωγής, μετάδοσης και διανομής περιεχομένου, αλλά ακόμη και η παραδοσιακή τηλεόραση, της οποίας ο πραγματικός της χρόνος όσον αφορά τις ώρες τηλεθέασης είναι κατά 300% υψηλότερος σε σχέση με το συνδρομητικό και τον κατά παραγγελία, το video on demand χρόνο. Όλες λοιπόν οι μελέτες δείχνουν ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο δαπανούν όλο ένα και περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη και κυρίως από μια κινητή συσκευή. Το 80% πλέον του περιεχομένου στο διαδίκτυο, στο bandwidth, αφορά την κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου και κυρίως περιεχομένου βίντεο. Όταν όμως πρόκειται για ολοκληρωμένα προγράμματα, τότε πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών καταναλώνουν περιεχόμενο μέσα από την τηλεοπτική οθόνη, η οποία σε ένα νοικοκυριό συνήθως δεν είναι μόνο μία. Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο των πολλών οθονών. Και μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές κυριαρχεί επίσης μία τάση να δαπανούν όλοι οι broadcasters και όλοι οι διανομείς οπτικοακουστικού περιεχομένου πάρα πολλά ποσά, δισεκατομμύρια, για την κάλυψη μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Γιατί το πλεονέκτημα της παραδοσιακής τηλεόρασης είναι ότι έχει ζωντανό πρόγραμμα και γιατί τα αθλητικά γεγονότα συμβαίνουν σε συγκεκριμένο χρόνο και άρα είναι η μόνη δυνατότητα όπου ο κοινωνικός χρονισμός παντρεύεται με αυτό που λέμε παραδοσιακή τηλεόραση. Και εδώ η ΕΡΤ λοιπόν πρωτοπορεί. Είχε ένα πολύ πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα. Ελπίζω να το έχει και τα επόμενα χρόνια, να επενδύσει σε αυτό, διότι αυτό κάνουν οι σοβαροί broadcaster σε όλο τον κόσμο. Όσο και αν είπαμε ότι το περιεχόμενο πλέον θα περνάει από αυτήν εδώ τη συσκευή. Άρα η τηλεόραση θα παραμένει ο βασιλιάς. Αλλά για ποια μορφή τηλεόραση μιλάμε?
Και εδώ θα ήθελα να γίνω λίγο δυσάρεστος, την ξέρει αυτή τη φράση ο υπουργός μου εδώ. Και μιλάμε όχι για μια τηλεόραση που βασίζεται στην αναπαραγωγή μέχρι εξαντλήσεως, θα έλεγα, του θεατή, των ίδιων και των ίδιων reality, των παιχνιδιών έρωτα εντός εισαγωγικών, ούτε για μια τηλεόραση η οποία προπαγανδίζει το μίσος και τον εθνικισμό και έχει χιλιοπαιγμένα σύριαλ. Εδώ θέλω να πω ότι δυστυχώς και η ΕΡΤ έχει σύριαλ τα οποία έχουν παιχτεί στο παρελθόν και πρέπει να γίνει κάτι με τη μυθοπλασία. Άρα λοιπόν, στο τι τηλεόραση μιλάμε για το μέλλον, πρέπει να είναι μια τηλεόραση η οποία έχει ελκυστικό περιεχόμενο για τους πολίτες, αλλά έχει και σύγχρονους τρόπους μετάδοσης αυτού του περιεχομένου και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές, οι οποίες είναι και εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τους αρέσει να χρησιμοποιούν νέες υπηρεσίες. Νομίζω, μετά από 3 χρόνια και του ανοίγματος ΣΕΡΤ, αλλά και άλλων αλλαγών που έχουν γίνει, νομίζω ότι αυτό το τηλεοπτικό τοπίο που οραματιστήκαμε αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά. Ένα τοπίο το οποίο είναι ρυθμισμένο, είναι πιο υγιές, όπου οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών οφείλουν να έχουν επενδυτικό σχέδιο, οφείλουν να λειτουργούν σε κανόνες διαφάνειας, να σέβονται τους εργαζόμενους τους, την πολιτεία και τους κανόνες της και φυσικά πάνω απ' όλα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 15 του Συντάγματος, μιας και στην Ελλάδα πριν περίπου 2 χρόνια είχαμε και το γνωστό φαινόμενο των συνταγματολόγων. Στο τηλεοπτικό λοιπόν το οποίο που οραματιστήκαμε και αρχίζει νομίζω να διαμορφώνεται, θέλουμε και βλέπουμε ότι η ΕΡΤ μπορεί να είναι ηγετική δύναμη, να είναι οδηγός των εξελίξεων, να ανοίγει νέους δρόμους, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει, όπως είπαμε, το περιεχόμενο, content is the king, αλλά και με τους τρόπους μετάδοσης, διότι αν ο βασιλιάς το περιεχόμενο, η τεχνολογία είναι ακριβώς η βασίλισσα ή καμιά φορά και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Και αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο στους πολίτες, anytime, anywhere. Αυτός είναι ο ορισμός της σύγχρονης τηλεόρασης. Αξίζει λοιπόν, για να μην ακρηγορώ, ένα μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στις προσπάθειες που έκανε ο Γιάννης ο Βουγιουκλάκης για να γίνει αυτό το project πραγματικότητα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το μεθοδικό και ακούραστο φίλο Μάρκο Βογιατζόγλη, που χαμογελάει με αυτά που λέω, διότι όλο αυτό που έγινε νομίζω δείχνει ότι μπορούμε να αντλήσουμε αισιοδοξία, μπορούμε να αντλήσουμε καινοτομία και να δούμε αυτή τη διάθεση των ανθρώπων της ΕΡΤ να φτιάχνουν in-house πράγματα που άλλοι broadcasters σε όλο τον κόσμο θα είχαν δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι αυτή η βραδιά είναι η απαρχή νέων πραγμάτων, είναι αρχή νέων εξελίξεων και μιας πιο δυναμικής πορείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρέτσο. Μας φέρατε πολύ καλά νέα, για την, ακόμα και για την κλασική τηλεόραση, γιατί εγώ είχα τη λανθασμένη εντύπωση ότι πήγαινε προς την εξαφάνιση. Αλλά πάρα πολύ ωραία.